Θεόσιος Μαρτινιανός εορτάζει στις 13 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Ο Άγιος Μαρτινιανός καταγόταν από την Κεσάρια της Παλαιστίνης και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορας Θεοδοσίου του Μικρού και από μικρός εποθούσε το βίο της ασκήσεως και της ησυχίας. Σε ηλικία 18 ετών αποσύρθηκε στο όρος του Κιβωτού και ζούσε εκεί ασκούμενος την προσευχή και την νηστεία. Κάποια γυναίκα αμαρτωλή εμφανίστηκε με δολιότητα στη θύρα του κελιού του Αγίου και παρακαλούσε να τη δεχθεί για διανυχτέρευση μέσα στο κελί, διότι έχασε όπως έλεγε το δρόμο και κινδύνευε να κατασπαραχθεί από τα θηρία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Άγιος ενεργώντας με φιλανθρωπία την εφιλοξένησε στο εσωτερικό μέρος του ερημητηρίου του. Η γυναίκα αυτή όμως απέβαλε το προσωπείο της ποικιλοτρόπος και προκαλούσε τον Άγιο. Ο γενναίος του Χριστού αθλητής προς κατανίκηση της εμπαθούς επιθυμίας άναψε φωτιά και έριξε τον εαυτό του εντός αυτής. Μόλις η γυναίκα είδε αυτό, τα μάτια του πνεύματος της που έβλεπαν μόνο τη διαφθορά ανέβλεψαν για πρώτη φορά. Η αμαρτωλή γυναίκα μετανόησε και αφού έφυγε έγινε μοναχή με το όνομα Παύλα και εσώθηκε ζώντας οσιακά στη Βηθλεέμ. Ο Άγιος Μαρτινιανός ανεχώρησε από τον τόπο εκείνο και μετέβη σε Ύφαλο μέσα στη θάλασσα ασκούμενος εκεί επί 10 ολόκληρα χρόνια. Επειδή έφτασε στον Ύφαλο μια γυναίκα ναυαγός, ο Όσιος απέφυγε τον πειρασμό και ασκούμενος περιπλανόταν σε διάφορους τόπους. Έτσι έφτασε στην Αθήνα, όπου και κοιμήθηκε ο Σίος με ειρήνη. Σε βαθιά γεράματα περί τα τέλη του 5ου ή τις αρχές του 6ου αιώνος μετά Χριστόν, ενταφιάστηκε με τιμή από τον επίσκοπο της πόλεως και τον λαό. Η σύναξή του Οσίου ετελείτο στο Αποστόλιο των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που ήταν κοντά στη Μεγάλη Εκκλησία. Διευχών του Αγίου Πατρός Σιμών Μαρτινιανού, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.